νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση. Και επίσημα πραγματοποιήθηκαν το πρωί της 4ης 29 Μαΐου τα εγγένεια του νέου καταστήματος αλυσίδας σούπερ μάρκετ Γουντζίδη στη Νέα Πέραμο. Πλήθος κόσμου έδωσαν το παρόν δηλώνοντας χαρούμενοι για τη νέα επιχείρηση στην περιοχή που ενισχύει την τοπική οικονομία αλλά και ικανοποιημένη από τις τιμές. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας, κ. Γουντζίδης Χρήστος, τόνισε ότι υπάρχουν σκέψεις για τη δημιουργία και τέταρτου καταστήματος στην πόλη της Καβάλας. 26 άτομα από την ευρύτερη περιοχή μόνο του πρώην Δήμου Ελευθερών. Από τα χωριά συγκεκριμένα Ελευθερές, Μυρτόφυτο, Ελαιοχώρη και από τη Νέα Πέραμο, αυστηρά, μόνο από την περιοχή. Σκεφτόμαστε τοπικιστικά, όπως σκέφτεται και ο κόσμος τόσο καιρό που μας στηρίζει. Έχουμε μεγάλες προσδοκίες, η περιοχή βρίσκεται σε μεγάλη ανάπτυξη λόγω προσέλευσης πολλών τουριστών, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, και υπάρχει μια καλή έξαρση. Προσδοκούμε σε κάτι πολύ καλό, βέβαια για να κάνει. Προσδομούμε σε κάτι πάρα πολύ καλό. Η περιοχή θα αναπτυχθεί κι άλλο. Αυτό είναι πολύ καλό εν μέσω κρίσης και εμείς θα κάνουμε ό,τι το δυνατόν καλύτερο προς τους πελάτες μας. Ήδη έχουμε στο νομό Καβάλας 3 καταστήματα, αλλά θέλουμε να πάμε στο κέντρο της Καβάλας. Το επόμενο βήμα μας θα είναι λοιπόν εκεί. Σήμερα είμαστε πολύ χαρούμενοι. Εγκαινιάζουμε το 22ο κατάστημά μας. Πολλές προσφορές, μεγάλη ποικιλία. Ο κόσμος να μπει, να ψωνίσει. Να το ευχαριστηθεί. Κάτα τέτοια έργα, αλυσίδες καταστημάτων, βιοτεχνίες κλπ. Βοηθούν τα μέγιστα στην οικονομία του τόπου. Και όπως είπα και στη διάρκεια του αγιασμού, εμείς τους ανθρώπους αυτούς τους θεωρούμε ευεργέτες. Ευεργέτες δεν είναι μονάχα ένας που κτίζει ένα ίδρυμα ευαγές χάρη του κοινού, αλλά και εκείνος που δίνει την ευκαιρία να εργαστούν μερικοί άνθρωποι και μέσω της εργασίας του να εξοικονομήσουν τα προσωζήν. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ και ευχόμεθα από καρδίας να πάει καλά και αυτό το κατάστημα και η αλυσίδα των καταστημάτων Γκουντζίδη όλο να αυξάνει με νέους κρίκους. Θα ήθελα να συγχαρώ την επιχείρηση, τα στελέχη, τη διοίκηση του Γκουντζίδη. Είναι μια επιχείρηση η οποία πραγματικά θα προσφέρει στην περιοχή μας. Δηλώνει ακράδαντα η προσέλκυση τέτοιων επενδύσεων στην περιοχή ότι ο τόπος πλέον είναι σε μια τροχιά ανάπτυξης για να μπορέσουν να σταθούν τέτοιες επιχειρήσεις οι οποίες είναι σοβαρές επιχειρήσεις και δεν έρχονται στην περιοχή ως κομίτες αλλά έρχονται για να μείνουν. Πρέπει να τους στηρίξουν και οι συμπολίτες μας. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι μέσα από τον ανταγωνισμό που θα προκύψει θα είναι κερδισμένοι και οι κάτοικοι της περιοχής δεδομένου ότι θα έχουν προϊόντα καλά σε πολύ συμφερότερες τιμές. Αλλά θέλω να ευχηθώ στην διοίκηση, στους επιχειρηματίες που τους τυχαίνει να τους γνωρίζω και προσωπικά να συνεχίσουν με τους ίδιους ρυθμούς να εργάζονται. Είναι μια σημαντική μέρα, θα έλεγα για την ευρύτερη, περιοχή και το λέω αυτό γιατί συμβάλλει στην γενικότερη ανάπτυξη του τόπου και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. Θέλω επίσης να τονίσω το εξής, ότι τέτοιου είδους επιχειρήσεις, αυτό που λέμε υγιή επιχειρηματικότητα, είναι αυτές που στηρίζει η Νέα Δημοκρατία. Και δεσμευόμαστε ότι θα μειώσουμε τους φόρους και τις ασφαλιστικές εισφορές, θα βοηθήσουμε στην ανάπτυξη, αλλά από την άλλη οι επιχειρήσεις θα δεσμευτούν ότι θα πληρώνουν τους φόρους τους και ότι κυρίως θα φροντίζουν το εργατικό τους δυναμικό. Συγχαρητήρια στην οικογένεια Γκουντζίδη. Αποδεικνύει ότι η τοπική επιχειρηματικότητα είναι εδώ, είναι πολύ δυνατή, μπορεί να ανταπεξέλθει στον ανταγωνισμό και αυτό προσφέρει τεράστια ωφέλη στην τοπική κοινωνία. Προσφέρει μια ακόμη επιλογή στους συνδημότες μας. Με τον ανταγωνισμό σαφέστατα κερδίζουν οι συνδημότες μας και οι συνδημότησες. Προσφέρει θέσεις εργασίας και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο και δείχνει σε όλους ότι μια οικογένεια, μια ομάδα ανθρώπων όταν είναι καλά οργανωμένη, όταν εργάζεται σκληρά, όταν έχει όραμα, μπορεί να καταφέρει πάρα πολλά. Μια χαρά. Και εκεί πέρα θα είμαστε εδώ, είμαστε δίπλα.
είμαστε από τη Δράμα. Από το Γοντζίδι ή θα πάρετε στην Καβάλα. Εμείς ψωνίζαμε από εδώ, από την Ελευθερούπολη. Εμείς πελάτε απαλή. Πελάτε είμαστε.